Η υπόθεση του 12χρονου κοριτσιού που το κύκλωμα του Κολονού εξέδιδε σε παιδοβιαστέ μα έχει σοκάρει όλου. Έξι μήνε μετά όμω, μα κόβεται η ανάσα όταν μαθαίνουμε πω το παιδί όλο αυτό το διάστημα είναι πλήρω απροστάτευτο από την πολιτεία, ενώ δέχεται απειλέ και επιθέσει για να μην μιλήσει από τα μέλη του κυκλώματο και τον κατηγορούμενο κομματάρχη τη Νέα Δημοκρατία. Αποκορύφωμα η επίθεση με μαχαίρι από κουκλοφόρο μέσα στο ίδιο τη το σπίτι και ο τραυματισμό τη μικρή. Μπορούμε όλοι να φανταστούμε τον τρόμο που ζει το κοριτσάκι. Όλοι εκτό από την κυβέρνηση και τον Υπουργό Προστασία του Πολίτη, που το έχουν εγκαταλείψει χωρί φύλαξη, χωρί ουσιαστική ψυχολογική υποστήριξη, χωρί καμία βοήθεια να ξεπεράσει όσα βαριά τραυματικά έχει ζήσει. Και αναρωτιέται κανεί γιατί. Πρόκειται άραγε για, για απάνθρωπη αδιαφορία ή προσπάθεια να προστατευτούν κάποιοι. Και ποιοι είναι αυτοί.